Λοιπόν, χθες είχαμε ζεστό βράδυ, απογευματόβραδο, να το πούμε έτσι, στη Βουλή. Απόλυτη ευθύνη φυσικά της κυβέρνησης και της μεθοδεύσης που χρησιμοποιεί και που τουλάχιστον χθες εντόπισε και αποκάλυψε την ευρωβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, η οποία και τελικά αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να λάβει μέρος στη συζήτηση των τροπολογιών. Αυτές οι τροπολογίες, το πρόβλημα ήταν ότι αφορούσαν τα εργασιακά ή το ότι κατατέθηκαν τελευταία στιγμή και δεν μπορούσατε να τις επεξεργαστείτε εσείς ή και τα άλλα κόμματα? Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση, όπως είπα και προηγουμένως, χρησιμοποίησε, και εμείς το λέμε ξεκάθαρα, μια μεθόδευση για να περάσει δύο ουσιαστικά τροπολογίες, οι οποίες πραγματικά, πέρα από το ότι εμείς διαπιστώσαμε το περιεχόμενο που είναι άμεσα αντεργατικό, δεν έδινε και τη δυνατότητα, αν θέλετε, και στα υπόλοιπα κόμματα να τις μετελετήσουμε σε βάθος, να τοποθετήσουν, να τοποθετηθούν και στο τέλος να ενημερώσουν και τον ελληνικό λαό για το ουσιαστικό περιεχόμενο. Άρα είναι και τα δύο. Και η μεθόδευση, η τακτική που χρησιμοποίησα, αλλά και το περιεχόμενο. Που φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα το κατάγγειλε άμεσα. Mm-hmm. Κυρίως το ότι δεν θα υπάρχει πια ο βάσιμος λόγος απόλυσης είναι το ζήτημα. Είναι η πρώτη τροπολογία. Ουσιαστικά χρησιμοποίησαν τη ράκη της λεγόμενης συντάξης Μαμούρ, που ουσιαστικά αφορά ένα ελάχιστο αριθμό στο σύνολο των συντάξεων. Βάζει ένα πλαφόν. Ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση, τη χθεσινή τροπολογία αναφέρει ότι βάζει ένα πλαφόν στις συντάξεις, ώστε το ύψος τους να μην υπερβαίνει τα 4.308 ευρώ την ώρα που ήδη το ανέφερε και ξεκάθαρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός μας, δέχεται όλο το αντιασφαλιστικό οπλοστάσιο νόμου Κατρούγκαλου, δεν βγάζει κουβέντα, δεν βγάζει κύχλο. Γι' αυτό και τις συντάξεις πείνας. Τώρα για τη δεύτερη. Το να υπάρχει πάντως πλαφόν, δηλαδή να μην είναι τόσο τεράστιες οι αποστάσεις, αυτό από μόνο του δεν είναι και κακό. Τι λέτε? Από μόνο του, γι' αυτό ακριβώς εμείς μιλάμε για τη ράκη. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά, ναι, είναι αυτό ένα θέμα το οποίο είναι συζητήσιμο. Σου λέει, δεν μπορεί κάποιος να παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και ο άλλος να παίρνει 10.000. Ακριβώς, αλλά με βάση αυτό το οποίο, αν θέλετε, είναι και σε σημαντικό, ειδικά την σημερινή αυτή την παρούσα περίοδο, πέρα από τις συντάξεις είναι δραματικές. Χρησιμοποιείται σαν πρόσημα για να περάσουν πάρα πολλά θέματα, τα οποία, αν θέλετε, δυναμούν όλο το αντιασφαλιστικό προστάσιο. Τώρα για τη δεύτερη τροπολογία, περιέχει δύο άρθρα αυτή. Το πρώτο αφορά την ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι εργαζομένων, και προβλέπει την κατάργηση του άρθρου 9 νόμου 4554 του 18, στο οποίο αναφέρονταν κάποια μέτρα προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι ως γνωστόν δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας, ίσως και χειρότερα. Όπως ήταν, ξέρω, η συνευθύνη εργοδότη και εργολάβου, την τήρηση ωραρίου κτλ. Αυτό το δεύτερο άρθρο, το συγκεκριμένο, αφορά τον βάσιμο λόγο απόλυσης. Όσο και αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει σαν επίτευγμα και εμπόδιο για τις απολύσεις, αυτό που ουσιαστικά έκανε στην πραγματικότητα ήταν να επιβάλλει στην εργοδοσία την υποχρέωση να δικαιολογήσει και τυπικά τον λόγο της απόλυσης με τον εργαζόμενο, να καλείται να βρει το δίκιο του μέσα από ως γνωστόν χρονοβόρες διαδικασίες, με αμφίβολα αποτελέσματα, μέσα από δικαστικές μάχες, οι οποίες είχαν και τεράστιο κόστος, το οποίο δεν μπορούσε. Και άμα δεν ήταν καλή ρύθμιση, γιατί σας ενοχλεί που την καταργούν? Αυτή ακριβώς η τυπική προϋπόθεση καταργείται τώρα και με την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ουσιαστικά έρχεται αυτή η τροπολογία να συμπληρώσει ό,τι υπήρχε προηγούμενα, με δύο λόγια. Αν και δεν πρόκειται για σοβαρά μέτρα που, αν θέλετε, προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, αποδεικνύουν ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν ανέχονται ούτε καν πλέον τα προσχήματα στην προσπάθειά τους να κατακυρώσουν και να διευρύνουν, αν θέλετε, εργασιακή ζούγκλα στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης που η σημερινή κυβέρνηση στηρίζει με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις, να το συμπληρώσουμε και αυτό, και με όλες τις τακτικές, όπως ήταν η χθεσινή μεθόδευση.
Μάλιστα. Στο θέμα του ασύλου επίσης ψηφίσατε αρνητικά, έτσι δεν είναι άλλωστε? Βεβαίως, βεβαίως και ψηφίσαμε αρνητικά. Κοιτάξτε να σας πω τώρα, και είναι κάτι που και ο κόσμος το γνωρίζει. Δεν είναι πολλοί λένε, κύριε Παπαναστάση, ότι είναι παροχημένο πια αυτό το άσυλο. Λέει, εντάξει, αυτό ήταν για τη Χούντα, ήταν καλό να μην μπαίνουν τώρα χαφιέδες ασφάλειας, να μην παίρνουν εκεί τους φοιτητές μόλις διατύπωναν μια άποψη. Τώρα ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς κτλ. Δεν θα πηγαίνει η αστυνομία να παρακολουθεί τώρα το φοιτητή, αν λέει το Α ή το Β. Σας λέω τι λένε. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Είναι μια φιλολογία η οποία αναπτύσσεται. Και αν θέλετε προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτό το οποίο συμβαίνει, εκείνο που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πρώτα απ' όλα ότι και το προηγούμενο στάθος, αν θέλετε, στα πανεπιστήμια, έδινε σε απόλυτο βαθμό την δυνατότητα και στην σύγκλιτο του πανεπιστημίου, αλλά και στους μηχανισμούς της αστυνομίας κτλ. Να επέμβουν άμεσα και χωρίς καμιά έγκριση σε περίπτωση τέλεση καλλιτεργηματικών πράξεων και με την πρόσκληση της συγκλήτου σε περίπτωση που ήταν εγκληματικές αυτές οι, αν θέλετε, αυτά τα οποία συνέβαιναν εκεί μέσα. Εντάξει, άρα δεν ισχύει το ότι δεν υπήρχε ο προστάσιο και ότι αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση σήμερα, το οποίο ήταν αναγκαίο για την κατάργηση του ασύλου. Γιατί το κάνει τότε η κυβέρνηση, αφού υπήρχε το προστάσιο? Θα σας απαντήσω αμέσως. Από την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση ασχολείται με αυτό το θέμα και δεν είναι καθόλου παροχημένο, όπως είπατε, αν θεωρήσουμε παροχημένη απέτηση των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και δεν είναι μόνο για εκείνο, σε κάθε περίπτωση, αλλά στο προδιορίσουμε τώρα μια και συζητάμε σε αυτό το χώρο. Η ελεύθερη διακίνηση των παιδιών είναι πραγματικά, θα ήταν απογοητευτικό αν το αποδεχόμασταν. Είναι μια έννοια η οποία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μια απέτηση. Τώρα, η κυβέρνηση γιατί το κάνει? Γιατί δεν είναι το άσυλο μόνο. Είναι ότι ουσιαστικά τροποποιεί όλο το πλέγμα το οποίο, αν θέλετε, είχε δομηθεί και μέσα από αγώνες. Τα ανώτατα πανεπιστήμια για δωρεάν παιδεία, για δωρεάν παιδεία και σε αυτή την τριτοβάθμια βαθμίδα. Εδώ λοιπόν έχουμε σήμερα μια σταδιακή πορεία για την επιχειρηματικοποίηση των ανώτατων πανεπιστημίων, για την διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις οι οποίες θα καθορίζουν και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτύσσεται αυτή η παιδεία, και όχι μόνο επιχειρήσεων αλλά και μηχανισμών των λύκων συμμαχιών, που λέμε, που είναι τρομακτικά επικίνδυνοι για τον κόσμο, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, βέβαια, όταν όμως κάποιος σπουδάζει κάτι, δηλαδή σπουδάζει μηχανικός, τον έχει και μια επαφή με μια μεγάλη εταιρεία που θέλει μηχανικούς, επαφή, δεν λέμε να του λέει το περιεχόμενο σπουδών, δεν είναι και κακό. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο για την ατομική βελτίωση σπουδάζει κάποιος. Μπορεί κάποιος να το κάνει, αλλά οι περισσότεροι περιμένουν και κάποιο επαγγελματικό μέλλον μέσα από το πτυχίο, το μεταπτυχιακό κτλ. Το επαγγελματικό μέλλον κανείς δεν θα το αρνηθεί, και φυσικά και εμείς δεν παραπέμπουμε τίποτα από τις θέσεις μας. Η δεύτερη παρουσία, όπως πολλές φορές μας κατηγορούν, αλλά διαφέρει αυτό από το να καθορίζουμε και να καθορίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, να καθορίζει ο ΣΕΒ. Οι συνθήκες διδασκαλίας, το πλαίσιο διδασκαλίας, τα μαθήματα και το επίπεδο τα οποία θα γίνονται εκεί μέσα, το να μετατρέπεται το ίδιο το πανεπιστήμιο σε επιχείρηση με κερδοφορία, που αυτό, αν θέλετε, συμπαρασύρει και τις σχέσεις στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτές και σε όλο το πλέγμα του πανεπιστήμιου. Δηλαδή, με δύο λόγια, αυτό που λέμε παιδεία και εκπαίδευση γίνεται ένα παράδειγμα των απαιτήσεων των επιχειρήσεων. Από τις κινητοποιήσεις για το άσυλο, είστε ικανοποιημένοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Γιατί μιλώντας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λιβανό, μας είπε ότι αυτοί που κάνουν τώρα πορείες κατά της κατάργησης του ασύλου είναι ομαδούλες, γκρουπούσκουλα. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι έχουν κατεβεί και μερικές χιλιάδες στους δρόμους, οπότε να πεις υπάρχει μια αντίδραση ελληνικής κοινωνίας. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία όποτε θέλει μετράει την λαϊκή αντίδραση μετρώντας κεφάλια, και όποτε θέλει δεν το κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα
ότι αντίδραση υπάρχει. Και η αντίδραση αυτή εκφράστηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις και θα συνεχίσει να εκφράζεται προς το μέλλον ακόμη πιο δυναμικά. Και αν θέλετε τώρα να πούμε ότι παίζει ρόλο και το ότι πάλι μεθοδεύοντας αυτές τις κατάργησης αυτών των κατακτήσεων και φέρνεις το 15 Αύγουστο, έτσι. Μην το παραβλέπουμε αυτό το πράγμα. Όχι, άρα, εδώ τα λέμε, η πόλη είναι άδεια έτσι κι αλλιώς. Και είναι και ωραία. Ο εκπρόσωπος της, ο κοινοβουλικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας βλέπει αυτές τις εξελίξεις μέσα από την οπτική της Νέας Δημοκρατίας. Οι υποποιήσεις αυτές ξεκίνησαν και θα συνεχίσουν και το Κομμουνιστικό Κόμμα θα τη στηρίζει αδιάλειπτα και να είσαστε σίγουρος ότι δεν τελειώνει αυτή η ιστορία με την ψήφιση αυτής της τροπολογίας. Γιατί θα ήταν πραγματικά απογοητευτικό και ποτέ το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έδωσε δείγματα ότι πειθαρχεί, αν θέλετε, μέσα στις μεθοδεύσεις αυτές, οι οποίες ουσιαστικά, αν θέλετε, είναι και ένα γήπεδο που η κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να προστατήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, να δώσει μάχες, οι οποίες θα είναι στους χώρους εργασίας, στους χώρους εκπαίδευσης, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, για να εξηγήσει τι σημαίνουν αυτές οι κυβερνητικές επιλογές. Μην λοιπόν η Νέα Δημοκρατία εκκησυχάζει ή προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι η αντίδραση μετριέται με τον αριθμό των πόσα κεφάλια συμμετείχαν εχθές. Αυτό είναι για να παραφρανίσει άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό και τους φοιτητές και τους μαθητές. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά αυτό το χρονικό διάστημα και θα τα ξαναπούμε. Εννοείται και από ό,τι καταλαβαίνω, θερμό φθινόπωρο προαναγγείλατε σε σχέση με ζητήματα όπως το άσυλο και τα εργασιακά. Έτσι δεν είναι? Και θα είναι τόσο θερμό όσο είναι η επιθετική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά είναι σε αγαστή συνεργασία με το κεφάλαιο, το οποίο προσπαθεί αυτή τη στιγμή να μπει μπροστά και να προωθήσει διαδικασίες οι οποίες αυξάνουν την κερδοφορία του. Μάλιστα. Ο κύριος Νίκος Παπαναστάης, ο βουλευτής ετωλοακαρνανίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο.